με σε αυτό με το οποίο ξεκίνησα, κύριε Πρόεδρε, έβγαλε τα ζιβάγκο του λαϊκισμού και έβαλε τις γραβάτες. Εντάξει, κάποιοι σύμβουλοι της κυρίας Υπουργού μπορεί να έρχονται μέσα στη Βουλή χωρίς γραβάτα. Ίσως αυτοί θυμίζουν ότι κάποτε το Πασόκ ήταν το Πασόκ του λαϊκισμού και τώρα είναι του γραβατωμένου λαϊκισμού. Στο Μάρξ, επειδή πολλά υπόθηκαν, εγώ πάντα ήμουν της άποψης, κύριε Δρίτσα, ότι μαρξιστής είναι αυτός που έχει διαβάσει το Μάρξ και αντιμαρξιστής αυτός που τον έχει καταλάβει. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αθανάσιο Πλεύρη. Ο κύριος Ηλίας Πολατίδης, βουλευτής Σερών, είναι ο δεύτερος ομιλητής αυτή την ώρα. Για 5 λεπτά επίσης. Με 3 συγκεκριμένα ερωτήματα στην ομιλία μου. Εσείς βέβαια είχατε ένα κείμενο εκ των προτέρων προετοιμασμένο από τους συνεργάτες σας, το οποίο μας αναγεγνώσατε. Δεν απαντήσατε στις ερωτήσεις και γι' αυτό θα τις επαναλάβω. Είπατε όμως σε μια αποστροφή του λόγου σας ότι αυτό δεν είναι θέμα θρησκευτικής συνειδήσεως και δεν υπάρχει θέμα. Εσείς θα το κρίνετε ή αυτοί που έχουν το συνειδησιακό πρόβλημα. Εσείς θα κρίνετε, σας ανέφερα εγώ το παράδειγμα. Θεωρώ ηλίθιο το να μην τρώει κάποιο χοιρινό. Όταν όμως έρχονται οι λαθρομετανάστες εδώ, εσείς υποβάλλετε σε μεγαλύτερο κόστος τα τμήματα συνοριακής φυλάξεως, ούτως ώστε μην τυχόν και κάποιος εξαναγκαστεί καημένος λαθρομετανάστης να φάει χοιρινό. Είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ το θεωρώ ηλίθιο. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δεν θα το κρίνω εγώ για αυτούς. Εσείς όμως προχωράτε. Ενώ δεν τα πιστεύετε αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω αν είστε χριστιανοί ορθόδοξοι, ούτε με ενδιαφέρει. Αλλά αφήστε αυτούς που είναι να κρίνουν για τον εαυτό τους τι προσβάλλει τη θρησκευτική τους συνείδηση και τι όχι. Δεν θα το κρίνετε εσείς. Και δεν μπορείτε να πετάτε όλα αυτά τα σχόλια τα οποία σας ανέφερα. Υπάρχουν στη διαβούλευση πάρα πολλά σχόλια. Δεν μπορώ να πω ότι τα διάβασα όλα, αλλά διάβασα ένα πολύ μεγάλο αριθμό που είναι η συντριπτική τους πλειοψηφία αρνητικά. Όλα αυτά τα πετάτε στον κάλαθο των αχρήστων, δεν υπάρχει τίποτα, όπως τα πετάξατε τα σχόλια του λαθρονομοσχεδίου. Μία συγκεκριμένη ερώτηση σας έκανα και σας ζήτησα, σας εκλιπαρώ να δώσετε μία συγκεκριμένη απάντηση. Θα μπορεί όποιος για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως ή οτιδήποτε άλλο, ή επειδή δεν του αρέσει το σχήμα, να μην το πάρει και να έχει το κόστος το οποιοδήποτε στον χρόνο που θα τρώει στις δημόσιες υπηρεσίες? Ναι. Αφήστε τον πολίτη να το επιλέξει. Δεν το επιλέξετε κι εσείς αυτό για αυτόν. Και κάνατε μία αναφορά, γνωρίζω ότι έχετε κάποιες σχέσεις με τη Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος, ότι έχετε μεγαλώσει. Η Γερμανία, την κάρτα του πολίτη, αυτό το κατασκεύασμα, το είχε μέχρι πρότινος. Δεν λειτουργούσε το γερμανικό κράτος πολύ καλύτερα από το ελληνικό? Πώς κατόρθωνε χωρίς την κάρτα του πολίτη το γερμανικό κράτος να λειτουργεί? Φέρτε μας αυτή την τεχνογνωσία εδώ πέρα και να λειτουργήσει καλύτερα χωρίς να απαιτείτε. Και πώς θεωρείτε εσείς ότι θα αλλάξει από τη μία μέρα στην άλλη, λόγω της χρήσεως της συγκεκριμένης κάρτας, θα βελτιωθούν οι δημόσιες υπηρεσίες? Οι αγκυλώσεις στο δημόσιο είναι τεράστιες. Οι αγκυλώσεις στο δημόσιο είναι θέμα νοοτροπίας. Δεν είναι θέμα του αν. Και γι' αυτό και δεν λύθηκαν τα προβλήματα στο ΚΕΠ, γιατί υπάρχει μία νοοτροπία, ο καθένας να προσπαθεί με νομικήστικο τρόπο να έχει φυλαγμένα τα νότα του. Και γι' αυτό το λόγο απαιτεί χαρτιά επί χαρτιών, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά επί πιστοποιητικών, προκειμένου να μπορέσει να είναι καλυμμένος σε περίπτωση που κάποιοι, για πολιτικούς ή άλλους λόγους, κάποιον υπάλληλο θα πάνε να τον κυνηγήσουν. Για το θέμα του αξιωτήμου κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, θα ήθελα να του πω ότι δυστυχώς για αυτόν στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία. Και στη δημοκρατία υπάρχει μία απλή αρχή. Η αρχή της πλειοψηφίας. Η αρχή της πλειοψηφίας δεν είναι μόνο οι εκλογές. Είναι το να αφουγκράζεται το πολιτικό σύστημα, όλοι εμείς εδώ πέρα, ποια είναι η βούληση της κοινωνίας. Δεν είναι το θέμα ότι επειδή τινές εξημών θεωρούν ότι είναι πιο φωτισμένοι από τους άλλους, ότι τα ξέρουν καλύτερα τα πράγματα από τους άλλους, ότι αυτοί θα πάνε και θα πούν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Και τις απόψεις των υπολείπων θα τις χαρακτηρίσουν λαϊκιστικές ή οτιδήποτε άλλο. Και επειδή έκανα μια συγκεκριμένη αναφορά για την παγκόσμια διακυβέρνηση, τι ακριβώς αμφισβητεί ο αξιότιμος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που δεν είναι παρόν αυτή τη στιγμή? Αμφισβητεί τους λόγους τους οποίους έχει αναρτήσει ο Πρωθυπουργός στην προσωπική του ιστοσελίδα? Αμφισβητεί τα πρακτικά της Βουλής? Αμφισβητεί ότι ο κύριος Γιώργος Απανδρέου λέει αναφανδόν ότι είναι υπέρ της παγκόσμιας διακυβερνήσεως? Τι ακριβώς, για να μπορέσουμε κι εμείς να καταλάβουμε και να κάνουμε την όποια κριτική.
Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρους, για μένα τουλάχιστον, στόχους. Θεωρεί τους Έλληνες πολίτες, αυτούς τουλάχιστον, τους Έλληνες υπηκόους, που είναι Έλληνες στο γένος και που είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, πολίτες Β' και Γ' κατηγορίας. Δεν δέχεται οτιδήποτε, οποιαδήποτε ανησυχία έχουν αυτοί, γιατί άλλες είναι οι σκοπιμότητές της, είναι οι σκοπιμότητές της να προωθήσει την παγκόσμια κυβέρνηση, να προωθήσει μια κοινωνία η οποία δεν θα συνάδει με τις αρχές του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και εμείς, κύριε Πελατίδη. Ο βουλευτής Αχαΐας του ΛΑΟΣ, κύριος Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος, για 5 λεπτά. Οφείλω μια απάντηση στο κύριο Ευθυμίου. Καταρχήν να πω ότι η αναφορά του στην παιδεία μου, η παιδεία κάθε νέου ανθρώπου είναι γεμάτη με πολλές παραστάσεις και πολλές προσεγγίσεις. Μπορώ να πω ότι διάβασα αρκετά τον Μάρξ. Ήμουν από μικρός αντιλενινιστής όμως και αντισταλινικός. Τον Μάρξ τον είδα πολύ συντηρητικό για τις δικές μου ιδέες και στράθηκα στους νεομαρξιστές. Σήμερα μπορώ να πω ότι δεν έχω ανάγκη κανένα Μάρξ για να σκέφτομαι ελεύθερα. Ξέρω πολύ καλά τον Αριστοτέλη και τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, τους οποίους μελετώ. Ξέρω ότι τα ενάντια της εναντίης γίγνεστε και ότι ο Αριστοτέλης περιέγραψε πολύ καλά τι σημαίνει εσωτερικό και εξωτερικό αίτιο, ότι το αυγό νεωσός εν δυνάμει είναι, η πέτρα όχι. Πολύ απλά πράγματα για να καταλάβει κανείς τι σημαίνει εντελώς έχειν και ενδελέχεια της βιολογικής εξέλιξης ή του προτσές που λένε οι Ανατολικοί. Δεν χρειάζομαι κανέναν από αυτούς που αντέγραψαν τον Αριστοτέλη, τον Ηράκλειο, τον Αντιστένη και όλους αυτούς για να σκέφτομαι με διαλεκτική. Τη διαλεκτική τη δίδαξε ο Σοκράτης και δεν τη δίδαξε κανένα τσιτάτο όπως είπαν, όπως παπαγαλίζουν όλες οι αριστερίζουσες προσεγγίσεις, ούτε επίσης και κανένας νεοφιλελεύθερος μάγος όπως προπαγανδίζουν οι δεξίζουσες. Οι ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι ξεκινάνε από μια αφετηρία, ότι έχουμε μια αγαπητική θρησκεία που σέβεται τον άνθρωπο ως οντότητα και λέγεται Ορθοδοξία και δίνει στον άνθρωπο παρελθόν και μέλλον και του δίνει και μια εξέλιξη πνευματική σε άλλα επίπεδα που πολλοί εδώ δεν θέλουν να αντιληφθούν γιατί είναι απλά χυδαίοι μηχανιστικοί ληστές. Και η Ορθοδοξία μας έχει αυτή τη στιγμή μια πνευματική δύναμη η οποία διαπερνάει οποιονδήποτε Έλληνα σκεπτόμενο και του δίνει και πατριωτισμό και φιλανθρωπία και τον στρέφει και στην κοινωνική αλληλεγγύη και στην αγαθοεργία. Του δίνει συλλογικό αίσθημα και αίσθημα ευθύνης απέναντι σε μια ολόκληρη Ελλάδα η οποία αυτή τη στιγμή στενάζει κάτω από δύσκολες συνθήκες και από την πίεση που μας ακούν οι διεθνείς τοκογλύφοι. Και έχουμε προτεκτοράτα της νέας τάξης πραγμάτων από δεξιά και από αριστερά που εισβάλλουν σε αυτή την αίθουσα με ένα και μοναδικό σκοπό. Να επιβάλλουν εκείνες τις εντολές. Δέχεται επίθεση η δημοκρατία μας, δέχεται επίθεση ο πολίτης και ο πολίτης βάλεται και μέσα από αυτό που λέγεται κάρτα του πολίτη, που είναι κάρτα του δυνάστη. Είναι μέσο επιβολής, ελέγχου συνειδήσεων. Την καταγγέλνουμε και δεν τη θέλουμε. Είναι δικαίωμά μας. Και βέβαια από την άλλη πλευρά, όλοι αυτοί οι λάγνοι εθνομηδενιστές, όλα αυτά τα ιδεολογικά προχειρογραφημένα φυλάκια της νέας τάξης πραγμάτων, όλοι αυτοί οι εντολοδόχοι, αυτών που θα πει και μεθαύριο η Λέσκη Μπίλτεμπεργκ στην Ελβετία που συνεδριάζει, όλος αυτός ο κύκλος κινείται μέσα από ένα ενιαίο πνεύμα. Το πνεύμα το οποίο εκφράζει και η κυρία Υπουργός. Ότι κοιτάξτε κάτι, εμείς διαχειριστές είμαστε, δεν έχουμε να σας απαντήσουμε τίποτα σε όλα αυτά. Διώξαμε άλλον δύο αστυνομικούς, δεν θέλουν να παραλάβουν την ειδική κάρτα. Ντροπή σας, που είσαστε έτοιμοι να προσλάβετε αστυνομικούς μουσουλμάνους, Πακιστανούς και άλλους, οι οποίοι θα ζητάνε εξαιρέσεις του ελληνικού νόμου και συντάγματος. Στα πλαίσια δίθεν ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τέτοιοι είσαστε. Και κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν φοράω ποτέ γραβάτα, αλλά δεν θα επιτρέψω ποτέ να μπαίνουν άνευ πρωτοκόλλου εδώ πέρα συνεργάτες υπουργών. Και θέλω να καταθέσω στα πρακτικά τα εξής. Πρώτον, προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση του συντάγματος. Τα είπα προηγουμένως, τεκμηρίωσα ότι το ΠΑΣΟΚ
στρέφεται ενάντια στην Ορθοδοξία με ερμηνευτική δήλωση που καταργεί την επικρατούσα θρησκεία, είναι στα πρακτικά της Βουλής και στους τόμους για το Σύνταγμα. Και το δεύτερο που καταθέτω είναι το δικό μου κείμενο που έχω δημοσιοποιήσει στο Μεθάρος, στην ιστοσελίδα μου, «Κοσμοπολιτισμός για τους αυτόχθονους Έλληνες, μειωνοτικός εθνικισμός για τους αγόμενους επίκους», που λέω ακριβώς όλο αυτό το σενάριο που εφαρμόζεται εις βάρος της χώρας και δεν γίνεται συνωμοσία. Φανερά σχέδια έχουν να μας κάνουν μια Βαβυλωνία και να μας λιώσουν. Δεν θα τους περάσει και η Ορθοδοξία θα αντισταθεί και όλοι όσοι πιστεύουμε στα ανθρώπινα δικαιώματα δεν θα είμαστε à la carte και με διαφορετικές ιδεολογικές ιδεοληψίες όπως έχει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι άλλοι. Ή το απόν κουκουέ σήμερα που δεν είχε το θάρρος να στείλει την κυρία Κανέλη να μιλήσει υπέρ των θέσεών μας και ενάντια στην κάρτα του πολίτη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Αλέξανδρο Χρυσανθακόπουλο. Επειδή απευθυνθήκατε σε μένα ως προς το dress code μετά από τα τόσα για το barcode που είπατε, γραβάτα οφείλετε να φοράτε και εσείς. Ναι. Και οι συνεργάτες της κυρίας Υπουργού και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα με υποχρεώνεται να σας πω δε με τα πατερικά κείμενα, επειδή ο Κύριος και Θεός μας έχει τον Μιχαήλ που θα πει ανταυτού άγγελο, νομίζω ότι αν βάλουμε λίγο αγάπη στο αγαπητικό μέρος της Ορθοδοξίας μας θα πετύχουμε αυτό που θέλετε τόσο πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ουρανία Παπανδρέου Παπαδάκη, βουλευτής Ευβοίας. Έχετε το λόγο, γιατρέ μου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Η μειοψηφία πριν από κάποια χρόνια μου επέβαλε να παραλάβω μία ταυτότητα που δεν μου επέτρεπε να γράφω το θρήσκευμά μου, το οποίο εγώ ήθελα να δηλώσω και να το έχω στην ταυτότητά μου. Μου το επέβαλε η μειοψηφία πριν από λίγα χρόνια, γιατί δεν έπρεπε, λέει, να αναγράφομαι πουθενά το θρήσκευμα του Ορθοδόξου Χριστιανού. Και σήμερα σας ρωτώ, κυρία Υπουργέ, στη νέα ταυτότητα αυτή του πολίτη που θα μας αναγκάσετε, αν αναγκάσετε, γιατί εγώ προσωπικά θα πω ότι δεν θα την παραλάβω έτσι που εσείς θέλετε να μας τη δώσετε. Θα μου δώσετε το δικαίωμα εκεί εγώ να αναγράψω το θρήσκευμά μου, Ελληνίδα Ορθόδοξος Χριστιανή. Είναι αναφέρετο δικαίωμά μου και απαιτώ να μπορώ να το γράψω. Επιτέλους, οι μειοψηφίες δεν μπορούν να επιβάλλονται στη δημοκρατία μας. Αυτό όσον αφορά το θέμα του θρησκεύματος στην ταυτότητα. Γιατί εσείς πάτε σήμερα να μας επιβάλλετε μία κάρτα, τη λέτε κάρτα του πολίτη, έχουμε διαβάσει άλλα που θέλετε να μας επιβάλλετε. Σήμερα ήρθατε εδώ και μας είπατε ότι βρε παιδιά, τίποτα, έτσι μια ανανέωση είναι, ένα δυο πραγματάκια θα σας βάλουμε μέσα, ενώ στην ουσία έχετε αποφασίσει να μας φακελώσετε. Έχετε αποφασίσει να καταπατήσετε τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματά μας. Έχετε αποφασίσει να παραβιάσετε την ιδιωτικότητα και την προσωπικότητα και τις ατομικές μας ελευθερίες και να μας παρακολουθείτε συνεχώς. Ένα είναι γεγονός και αυτό πιστεύω ότι θα δείτε τις ανάλογες αντιδράσεις, γιατί έτσι πρέπει να αντιδρούμε σε καταστάσεις όπως εσείς θέλετε, αντιδημοκρατικά, και έτσι το θέλουμε και έτσι αποφασίζουμε και έτσι το επιβάλλουμε. Μας αφαιρείτε την ελευθερία μας. Και αυτό ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο αντιδράει η Εκκλησία. Γιατί ο Θεός μας έχει δώσει την ατομική μας ελευθερία και δεν θα δώσουμε σε κανένα το δικαίωμα να μας την αφαιρέσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Εκκλησία, η Ορθοδοξία μας έχει μια σαφή τοποθέτηση, την οποία ο ελληνικός λαός, που είναι ένας θρησκευόμενος λαός, όσο και να θέλετε εσείς να του αφαιρέσετε μέσα από την ψυχή του, το πιστεύω του δεν θα τα καταφέρετε, ο ελληνικός λαός δέχεται αυτά και δεν μπορεί να δεχτεί τις δικές σας αποφάσεις. Με αυτό που πάτε να επιβάλλετε, κυρία Υπουργέ, θα ξέρετε ότι ο Έλληνας που τον έχετε
καταταλαιπωρήσει με όλες αυτές τις αψυχολόγητες αποφάσεις σας κάθε φορά, χάνει την ηρεμία του, χάνει τη φυσιογνωμία του, χάνει την ελευθερία του, αλλά δεν χάνει το κουράγιο του να αντιδράσει σε αποφάσεις σαν τις δικές σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Ουρανία Παπανδρέου Παπαδάκη, βουλευτή Ευβοίας του Λαός, η κυρία Υφυπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρα Τζάκρη. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο για 10 λεπτά αυτή τη φορά. Σας ακούμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υποχρεούμε, έτσι όπως εξελίχθηκε η συζήτηση σήμερα εδώ στο Κοινοβούλιο, κατά τη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του λαός, να διαμορφώσω δύο τύπους απαντήσεων. Ο πρώτος που θα απαντά στους 6 βουλευτές που τοποθετήθηκαν εδώ μέσα του λαός και στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, όπου έθεσαν ως επιτακτικό το αίτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και γενικά η αγωνία τους και ο κίνδυνός τους, όπως αποτυπώνεται βέβαια και στο κείμενο της επερώτησης, είναι ο κίνδυνος της πιθανής αποτύπωσης ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και της κρίσης αυτών κατά την εφαρμογή της κάρτας του πολίτη από την ελληνική πολιτεία. Και να διαμορφώσω μια ξεχωριστή απάντηση για τον κύριο Ροντούλη, ο οποίος διαφοροποιήθηκε από το πόσο είπαν οι συνάδελφοί του, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο ίδιο κόμμα, ο οποίος δεν έθεσε ως επιτακτικό το θέμα της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Έβαλε τρία κέρια ερωτήματα, τα οποία αφού απαντήσω με κάθε ειλικρίνεια, όπως και στο πρώτο μέλος της τοποθέτησής μου, θα τον καλέσω πραγματικά και αφού τον πείσω να μας συνδράμει στην κυβέρνηση, στο έργο της υλοποίησης και της εφαρμογής από την ελληνική πολιτεία της Κάρτας του Πολίτη. Έθεσε πραγματικά ο λαός φοβικά, όπως πραγματικά είπε ο κύριος Δρίτσας. Βέβαια, στη συνέχεια δεν μας εξήγησε και ο ίδιος γιατί δεν ψηφίζει την Κάρτα του Πολίτη, γιατί δεν τάσεται υπέρ. Το θέμα της υποκλοπής των προσωπικών δεδομένων. Το θέμα της υποκλοπής των προσωπικών δεδομένων και της δυνατότητας της χρήσης αυτών και από παράνομες πράξεις και από εγκληματικές ενέργειες. Και πραγματικά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Κάρτα του Πολίτη θα οδηγήσει ακριβώς το αντίθετο. Εγώ ίδια προχθές έφερα στο Κοινοβούλιο τα στοιχεία της κλοπής από τις αντίστοιχες υπηρεσίες των Δήμων και της Περιφέρειας Αττικής, αντίστοιχων στοιχείων, δηλαδή των καρτών παραμονής, των αδειών παραμονής, των νομίμων μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα μας. Ήταν πολλές περιπτώσεις και νομίζω ότι όλοι σας είστε κοινωνοί, είστε γνώστες άπειρων περιπτώσεων και στην ελληνική αλλά και στη διεθνή αναμητάξη. Έτσι, πλαστοπροσωπίας, φαινομένων πλαστοπροσωπίας, η οποία είναι αποτέλεσμα ακριβώς κλοπής των κλασικών δελτίων αστυνομικής ταυτότητας αλλά και άλλων δεδομένων, όπως σας είπα προηγουμένως, οι άδειες νόμιμες παρανομής. Προκαλώντας, θα έλεγα, ένα τεράστιο πρόβλημα και στην ελληνική ένομη τάξη. Ακριβώς από αυτά τα φαινόμενα έρχεται ακριβώς να μας διασφαλίσει η εισαγωγή της κάρτας του πολίτη, της πλαστοπροσωπίας δηλαδή, και της δυνατότητας χρήσης των στοιχείων αυτών που κατά κόρον συναντούνται σήμερα στην καθημερινότητά μας από οποιονδήποτε. Και βεβαίως μας χαροποιεί η ευαισθησία που διαπιστώνουμε σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά απ' την άλλη μας προκαλεί κατάπληξη, γιατί ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε εμείς σήμερα στην κυβέρνηση δώσαμε ποτέ κάποιο δικαίωμα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων. Να πω εδώ και να θυμίσω ότι εμείς ήμασταν αυτοί που το 1997 φέραμε το νομοθετικό πλαίσιο ακριβώς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδρύσαμε τότε μια θεσμικά και ουσιαστικά ανεξάρτητη αρχή, την αρχή της προστασίας προσωπικών δεδομένων. Και να σας θυμίσω επίσης ότι για πρώτη φορά το 2001 στο Σύνταγμα φέραμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά καθοχυρώσαμε και την συνταγματική, θα έλεγα, ανεξαρτησία της αρχής προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επομένως, ούτε αποδεχόμαστε, ούτε ανεχόμαστε οποιοδήποτε υπαινιγμό και οποιαδήποτε αιτίαση σε ό,τι αφορά την προστασία των ελευθεριών και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Αντίθετα, στις προθέσεις μας είναι ακριβώς η ενίσχυση και η εμβάθυνση αυτής της προστασίας. Και στο τελευταίο νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προχωρήσαμε ακόμη περισσότερο σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση και την εμβάθυνση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επιβάλλοντας για πρώτη φορά να λαμβάνεται υπόψη η προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευρωπληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καθώς επίσης και εισάγοντας την απέτηση για αξιολόγηση των επιπτώσεων στα δικαιώματα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων από την εισαγωγή πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η Κάρτα του Πολίτη διασφαλίζει ακριβώς αυτό. Στον κάτοχο που το επιθυμεί, στον πολίτη,
τη δυνατότητα της αναγνωρισιμότητας από όλες τις δημόσιες αλλά και ιδιωτικές υπηρεσίες. Η κάρτα είναι, όπως και το είπα προηγουμένως στην πρωτολογία μου και το επαναλαμβάνω, το ψηφιακό κλειδί που δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της να ταυτοποιείται ψηφιακά στον κόσμο του ίντερνετ, στον κόσμο δηλαδή της πληροφορικής, στον πληροφορικό κόσμο. Αυτό είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα, δυστυχώς όμως δεν μπορείτε να το κατανοήσετε. Θα του δίνει τη δυνατότητα να απολαμβάνει εύκολα, γρήγορα και απλά όλες οι υπηρεσίες που παρέχει σήμερα και θα παρέχει στο μέλλον και το ελληνικό δημόσιο, αλλά το ξαναλέω και ο ιδιωτικός τομέας. Ουδόλως εμποδίζει κανέναν να κάνει, για παράδειγμα, χρήση μιας παροχής που δίνει, για παράδειγμα, το τραπεζικό σύστημα και να μπορεί να κάνει κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν είναι ανοιχτές οι τράπεζες, ένα παράδειγμα σας λέω, μεταφορά χρημάτων από ένα λογαριασμό σε άλλο. Το κλειδί, το μυστικό, είναι το ψηφιακό κλειδί που σας είπα προηγουμένως. Ότι δηλαδή θα μπορεί κάποιος να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται στον ψηφιακό κόσμο ότι αυτός είναι αυτός. Από εκεί και πέρα, χτυπάται γραφειοκρατία στην καρδιά της. Και θα έλεγα ότι προστατεύει τον πολίτη. Είναι ένα αναγκαίο και απαραίτητο βήμα για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, όπως προανέφερα. Και ωφελούμενος είναι ο ίδιος Έλληνας πολίτης. Η χώρα σήμερα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για την εξυπηρέτηση του πολίτη, το οποίο θα συνευευτεί βεβαίως και από άλλα βήματα. Όπως, για παράδειγμα, την εισαγωγή των ηλεκτρονικών ΚΕΠ, που και αυτά έχουν δρομολογηθεί και σε επόμενο στάδιο των ηλεκτρονικών ΚΕΠ. Θα σας απαντήσω για όλα, κυρία Παπανδρέου, και μην βιάζεστε. Εγώ θα δεχόμουν πραγματικά ένα εγγένειο επιχείρημα, το οποίο λέει ότι να δεχτούμε το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων ως πρόσκομα για να υλοποιήσουμε την κάρτα του πολίτη. Αλλά όπως πολύ σωστά, κυρία Ροντούλη, είπατε, αυτό δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε αλλά κάρτ. Θα πρέπει να πούμε επομένως ότι αρνούμαστε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αρνούμαστε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, αρνούμαστε τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών οπουδήποτε, και για προσωπική, ιδιωτική αλλά και για δημόσια χρήση, και να ξαναγκάσουμε και το σύνολο της δημόσιας διοίκησης και τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι η συντριπτική μεγάλη πλειοψηφία είναι ψηφιακά πολύ μπροστά, να ξαναγυρίσουν πάλι στον αραμπά. Μπορούμε να το πούμε. Το είπαν οι συναδελφοί σας. Σας είπα ότι διαμορφώνω, το είπε ο κύριος Χρυσαδακόπουλος, ότι αυτός δεν θέλει να ξεχαστεί από την τέτοια. Σας είπα ότι διαμορφώνω δύο τρόπους απαντήσεων, κύριε Ντούρη, και θα έρθω και σε εσάς. Αλλά πραγματικά, αν θα το δεχτούμε αυτό, να το δεχτούμε συνολικά. Ένα άλλο επιχείρημα που ακούστηκε από όλους σας αυτή την αίθουσα, ότι είναι ανεπίκαιρη η εισαγωγή της κάρτας στο πολίτη και ότι θα πρέπει άλλα προβλήματα να επιλύσουμε, τα οικονομικά προβλήματα, και να αρνηθούμε και την πρόοδο και να ψηθούμε στη φοβία αυτή τη συγκεκριμένη, και γενικά να πούμε ότι σε οτιδήποτε καινοτόμο έρχεται στην ελληνική νομιτάξη, και να αναγκάσουμε την ελληνική πολιτεία να μην κοιτάζει μπροστά στο μέλλον, αλλά να μένει προσκολλημένη στο παρελθόν. Λοιπόν, η κυβέρνησή μας είναι αποφασισμένη πραγματικά να προχωρήσει στην υλοποίηση της κάρτας του πολίτη ως ένα άλλο σημαντικό βήμα εξυγχρονισμού της ηλεκτρονικής υποδομής της χώρας. Και να είστε σίγουροι ότι κάθε θέμα εξετάζεται με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να διακινδυνεύσουμε τόσα σοβαρά ζητήματα, όπως είναι αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, και να τα θέσουμε επαμφιβόλο και να τα θέσουμε σε αμφιβολία και σε κίνδυνο. Κάθε άλλο θα έλεγα. Όμως, απ' την άλλη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την οικονομική και την τεχνολογική πρόοδο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως σας ανέφερα. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει αντιληπτό, ιδίως σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία για τη χώρα, ότι τον αγνοούμε την πρόοδο που συντελείται γύρω μας, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ιδίως ό,τι αφορά στα θέματα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών, είναι μια πολυτέλεια που πολύ περισσότερο σε αυτή τη δυσμενή οικονομική συγκυρία που βρισκόμαστε σήμερα, πραγματικά δεν την έχουμε και δεν θα πρέπει να τη στερήσουμε από τους πολίτες. Και έρχομαι τώρα σε κάποια εξειδικευμένα θέματα. Ο κύριος Ροντούλης έθεσε ως πρώτον κύριο θέμα για την αποδοχή ή την άρνηση, την απόρριψη της εφαρμογής της κάρτας του πολίτη. Το γεγονός της διασύνδεσης, είπε, και της επικοινωνίας των πληροφοριακών βάσεων, των βάσεων δεδομένων που υποστηρίζουν τα πληροφοριακά συστήματα. Λοιπόν, θέλω να σας διαβεβαιώσω, κύριε Ροντούλη, ότι απαγορεύεται καταρχήν από τον ίδιο τον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφορετικών βάσεων δεδομένων. Και αυτά τα οποία εδώ αναπτύξατε αποτελούν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Υπάρχουν μόνο στον κόσμο του Orwell, που είναι φανταστικός και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα και πολύ περισσότερο με τις προθέσεις της σημερινής κυβέρνησης. Θέσατε επίσης ως σημαντικό, ως μείζον θέμα, το θέμα του κόστους. Πόσο θα κοστίσει
η υλοποίηση της κάρτας του πολίτη στην ελληνική νομική τάξη. Να σας πω επομένως ότι ό,τι θα έρθει ο νόμος για την εφαρμογή της κάρτας του πολίτη, γιατί τώρα πραγματικά έχει δίκιο σε αυτό που λέει ο κ. Αποστολάκος, ότι μιλάμε για τις προθέσεις της κυβέρνησης, τις οποίες και αυτές όμως εμείς θέσαμε σε διαβούλευση και σε διάλογο, και όχι για ένα ολοκληρωμένο έργο. Θα έχουμε επομένως όλη την ευχαίρεια να πληροφορηθείτε τότε και να σας ενημερώσουμε ότι και για τις πηγές της χρηματοδότησης, η οποία ευθύς εξ αρχής οφείλω να σας ομολογήσω, κύριε Ροντούλη, ότι θα είναι το ΕΣΠΑ. Της χρηματοδότησης δηλαδή του σημαντικού αυτού εγχειρήματος. Το τρίτο θέμα που βάλατε ως σημαντικό είναι για την υποχρεωτικότητα ή μη της κατοχής της κάρτας του πολίτη. Και θέλω εδώ να σας διαβεβαιώσω, το ανέφερα βέβαια και στην πρωτολογία μου, αλλά φαίνεται δεν έγινε αρκούντως κατανοητό, ότι σε ό,τι αφορά την ταυτοποίηση του προσώπου στο φυσικό κόσμο, την ταυτοποίηση δηλαδή της ταυτότητας του προσώπου, η κατοχή της κάρτας του πολίτη είναι υποχρεωτική. Σε ό,τι αφορά όμως τις δυνατότητες της ψηφιακής αυθεντικοποίησης, όπως ανέφερα προηγουμένως, και τη δυνατότητα της λήψης ψηφιακών υπογραφών, η χρήση της δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική για κανέναν. Εναπόκειται επομένως της χρήσης δηλαδή του πληθύου που υπάρχει εκεί πέρα πάνω, εναπόκειται επομένως στην διακριτική επιλογή, στη διακριτική ευχέρεια του καθενός, αν και κατά πόσο θα χρησιμοποιήσει την κάρτα του πολίτη ως ψηφιακό εργαλείο για τον ψηφιακό κόσμο, ως ψηφιακό κλειδί. Νομίζω όμως ότι η συζήτηση σήμερα για εσάς, αγαπητές φίλες και φίλοι του λαού, αποπροσανατολίστηκε εντελώς και πράγματι, όπως ανέφερε και ο κύριος Δρίτσας, κατέστη εντελώς ανεπίκαιρη. Όταν σας ανέφερα τι ακριβώς δεν θα περιέχει η κάρτα του πολίτη, και θέλω πραγματικά να σας το επαναλάβω. Γιατί η βάση της επερώτησής σας, της επίκαιρης επερώτησής σας, βασίστηκε ακριβώς πάνω σε αυτά που δεν θα περιέχει η κάρτα του πολίτη, και προσανατολιστήκατε λίγο και φύγατε από την αρχική σας γραμμή. Λοιπόν, σας διαβεβαιώνω ότι η κάρτα του πολίτη, κύριε Ροντούλη, και το ξαναεπαναλαμβάνω, δεν θα περιλαμβάνει, δεν θα έχει αναγεγραμμένα πάνω σε αυτήν, δεν θα φέρει φορολογικά στοιχεία, δεν θα φέρει καταναλωτικά δεδομένα, δεν θα φέρει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και πολύ περισσότερο δεν θα φέρει δακτυλικά αποτυπώματα, δεν θα φέρει δεδομένα υγείας, κυρία Παπανδρέου, και σας διαβεβαιώνω γι' αυτό. Λοιπόν, και γενικά δεν θα περιέχει όλα αυτά τα στοιχεία στα οποία εσείς στηρίξατε την άρνησή της. Αυτό που θα περιέχει, και θέλω έτσι να δώσω μια απάντηση, είναι ότι οτιδήποτε είναι απαραίτητο, τα απλά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να ταυτοποιείται ένα πρόσωπο στο φυσικό κόσμο, αυτά βεβαίως που απαιτούν και οι διεθνείς οργανισμοί, όπως ανέφερε προηγουμένως ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας, ο ΑΙΚΑΟ, γιατί η φιλοδοξία μας είναι, ο στόχος μας είναι η ταυτότητα αυτή να χρησιμοποιείται και ως ταξιδιωτικό έγγραφο στις χώρες του Σέγγεν. Θα περιλαμβάνει επομένως αυτά τα ελάχιστα στοιχεία που απαιτούνται για τη φυσική ταυτοποίηση του προσώπου και επίσης θα περιλαμβάνει ό,τι άλλο απαιτείται και θέτεται, τίθεται από τους διεθνούς οργανισμούς για την ψηφιακή αυθεντικοποίηση και για τη δυνατότητα της ψηφιακής υπογραφής. Όταν θα συζητήσουμε το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου, εδώ στο Κοινοβούλιο, θα έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε και για τα Χ509 Digital Certificates, που θα βοηθούν ακριβώς για την ψηφιακή αυθεντικοποίηση και για την ηλεκτρονική υπογραφή. Και βεβαίως, για να δώσω και μια απάντηση στον κύριο Αποστολάκο, να πω καταρχήν, κύριε Αποστολάκο, ότι το ίδιο το Σύνταγμα, το άρθρο 5, στο οποίο και εσείς αναφερθήκατε, το είδατε όμως ό,τι αφορά μόνο τη διασφάλιση των ατομικών ελευθεριών, θεσπίζει την υποχρέωση και το αντίστοιχο δικαίωμα του πολίτη, βεβαίως, στην ελληνική πολιτεία να διασφαλίσει την πρόσβαση των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας. Αυτή είναι επομένως εμείς την υποχρέωση που έχουμε ως πολιτεία από το Ελληνικό Σύνταγμα υλοποιούμε. Πρώτον, γιατί το σημαντικό ήταν αυτό, και αν θα έπρεπε, για το αντίθετο θα έπρεπε να μας κατηγορείτε για ανακολουθία. Πρώτα φέραμε επομένως στον νόμο για τη θεσμική κατοχήρωση της ηλεκτρονικής κυβέρνησης στη χώρα μας και μάλιστα θα έλεγα για την επανοκκίνηση της ηλεκτρονικής κυβέρνησης στη χώρα μας, γιατί είχε παραμείνει πραγματικά πολύ πίσω. Με τον νόμο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που ψηφίσαμε πρόσφατα και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στο σχεδιασμό μας για την εφαρμογή της κάρτας του πολίτη από την ελληνική δημόσια διοίκηση. Βεβαίως δεν είμαι εγώ αυτή που δεσχεριστώ ότι τα πράγματα σήμερα από την ελληνική δημόσια διοίκηση πολύ. Είναι τέλεια. Ακριβώς επειδή θέλουμε να βελτιώσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες, να τις κάνουμε ταχύτερες, πιο αποτελεσματικές, πιο σύγχρονες, με μοναδικό σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και επειδή θέλουμε να πάμε το κράτος και τους πολίτες μας μπροστά, γι' αυτό και υλοποιούμε τα σχέδιά μας. Που βεβαίως υπάγονται σε έναν γενικότερο σχεδιασμό που αφορούν τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης εν γέννη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Υπουργέ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν φτάσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ στο βήμα, μάλιστα μπορείτε να ξεκινήσετε, κύριε Ροντούλη. Γνωστοποιώ στο Σώμα ότι από τα άνω δυτικά θεωρία παρακολουθούν
τη συνεδρίαση, αφού ξαναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθερίου Βενιζέλου και ενημερώθηκαν για την ιστορία του κτηρίου της Βουλής και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της, 24 μαθητές και μαθήτριες και 3 εκπαιδευτικοί από το 22ο Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης. Η Βουλή σας καλωσορίζει, παιδιά. Ο κύριος Αστέριος Ροντούλης, θα μιλήσετε από τη θέση σας. Μάλιστα, κύριε. Σας ακούμε για 6 λεπτά, παρακαλώ, τηρήστε τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ενοχλήθηκαν σφόδρα κάποιοι στην αίθουσα, γιατί επιτέλους, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ακούστηκαν χριστιανικές, ορθόδοξες φωνές μέσα στο ναό της Δημοκρατίας. Ο κύριος Δρίτσας, μάλιστα, ενοχλήθηκε τόσο πολύ που έφτασε στο σημείο να συμπεριφερθεί κατά τρόπο προσβλητικό και απαξιωτικό σε ανθρώπους που απλά πιστεύουν. Έκανε λοιπόν λόγο για ανθρώπους που σκέφτονται ταγίινα, επικροτώντας τη θέση αυτή, και για ανθρώπους που κοιτάζουν τα ουράνια, δηλώνοντας την απαξίωσή του για τέτοιες συμπεριφορές. Δεν μας εκπλήσει η στάση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι είναι κήρυκες της αθεΐας και έχουν κάθε δικαίωμα μέσα στην ελληνική δημοκρατία να προβάλλουν τέτοιου είδους αντιλήψεις. Αλλά δεν θα πρέπει να στερούν και το δημοκρατικό επίσης δικαίωμα που έχουν άλλοι άνθρωποι να πιστεύουν και να διαδηλώνουν την πίστη τους αυτή. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, σας παρέσυρε σε ένα λάθος επιχείρημα ο κύριος Δρίτσας, μιλώντας για το ανεπίκαιρον της επίκαιρης επερώτησης του Λαϊκού Ορθοδόξου Συναγερμού. Γιατί? Θα πω μόνο τούτο, κύριε Δρίτσα, και θέλω να τα ακούσετε καλά. Εάν εφαρμοζόταν σήμερα, εάν υπήρχε δυνατότητα να εφαρμοστεί σήμερα η κάρτα του πολίτη, να είστε βέβαιος ότι δεν θα γέμιζε η πλατεία Συντάγματος, δεν θα γέμιζε με πολίτες η πλατεία Συντάγματος, γιατί τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων αυτών θα ήταν υπό τον έλεγχο κρατικών υπηρεσιών. Να γιατί η θέση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού είναι τόσο επίκαιρη και όχι ανεπίκαιρη, όπως λανθασμένα πριν από λίγο επιχειρηματολογήσατε. Και βεβαίως πρέπει να καταλάβουν κάποιοι ότι έχουν χάσει την επαφή τους με τον κόσμο ή έχουν επιλεκτική επαφή με ακροατήρια που οι ίδιοι επιθυμούν. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν κάποιος πάει σε μια εκκλησία, σε ένα μοναστήρι, δεν πηγαίνουν βέβαια σε τέτοια μέρη κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αν έρθουν σε επαφή με το πλήρωμα της εκκλησίας απλά, και το πλήρωμα της εκκλησίας, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, δεν είναι μόνο οι ιερείς, είναι οι ιερείς, είναι και οι πολίτες, είμαστε όλοι το πλήρωμα της εκκλησίας, τότε θα καταλάβετε, κύριε Δρίτσα και κυρία Υπουργέ, ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον κόσμο για την περιώνυμη κάρτα του πολίτη. Ανησυχία που φάνηκε και επιστοποιήθηκε κατά τον δημόσιο διάλογο ολίγων ημερών που κάνατε, τη δημόσια διαβούλευση για την κάρτα του πολίτη. Συντριπτικά τα ποσοστά εναντίον της κάρτας του πολίτη. 95% τοποθετήθηκε κατά. Και επειδή ακούω και τον Πρωθυπουργό σας τώρα τελευταία να ψελίζει πράγματα για δημοψήφισμα, θα έχετε το σθένος, φέρνοντας ένα τέτοιο νομοσχέδιο, να το θέσετε σε δημοψηφισματική διαδικασία ακόμα και αν ψηφιστεί, για να δούμε τη βούληση του κόσμου, να δούμε τη βούληση του ελληνικού λαού? Ή σας αρέσουν μόνο τα δημοψηφίσματα à la carte με στημένες ερωτήσεις που θα αποδηγετούν το εκλογικό σώμα?
Αλλά δεν ήταν μόνο επίκαιρη, αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή επίκαιρη επερώτηση του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ήταν και ιδιαιτέρως εύστοχη. Έβγαλε είδηση. Ποια ήταν αυτή η είδηση? Και σας συγχαίρω για το θάρρος σας, κυρία Υπουργέ. Τι είπατε? Ότι η κάρτα του πολίτη θα είναι προαιρετική ως προς την χρήση, αλλά ως προς την κατοχή της, θα είναι ως προς τη λήψη της από τον πολίτη, θα είναι υποχρεωτική, καταναγκαστική, διότι θα πρέπει να υπάρχει η ταυτοποίηση του πολίτη. Άρα λοιπόν, να καταλάβει ο κόσμος, θέλει δεν θέλει κάποιος, με το στανιό θα τον εξαναγκάσει, κατά το πρότυπο της κυβέρνησης Σιμίτη, η νέα κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου, να πάρει την κάρτα του πολίτη. Στη μεν πρώτη περίπτωση, καταναγκαστικά, με το έτσι θέλω, αφαιρέσατε το θρήσκευμα από τις ταυτότητες και τώρα καταναγκαστικά, θέλει δεν θέλει ο ελληνικός λαός, θα του δώσετε την κάρτα του πολίτη. Αυτή είναι συμπεριφορά χούντας. Αυτή είναι συμπεριφορά ανελεύθερου καθεστώτος. Αναθεωρήστε τη στάση σας αυτή, γιατί κινείστε σε μια ιδιαιτέρως επικίνδυνη ατραπό. Και τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, με τα περί λαϊκισμού του κυρίου Ευθυμίου, ο οποίος αφού μας τάπε, απεχώρησε. Να θυμίσω στο Πασόκ το τσοβόλα δώστα όλα. Να θυμίσω τη ρίση του αημνίστου Παπανδρέου που έλεγε ότι σε μια πολιτεία ο υπέρτατος νόμος δεν είναι το Σύνταγμα, δεν είναι η νόμη, είναι ο λαός. Και έρχεται τώρα το νέο Πασόκ να κατηγορήσει το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό για λαϊκισμό. Δεν μας πτωούν τέτοιου είδους χαρακτηρισμοί, κυρία Τζάκρη. Πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς δεν είμαστε ούτε λαϊκιστές, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είμαστε ένα γνήσια πατριωτικό λαϊκό κίνημα που φέρνει μέσα αυτή εδώ την αίθουσα και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων τις ελπίδες, τις προσδοκίες, τα δίκαια αιτήματα, τα οράματα του ελληνικού λαού. Και εσείς είστε οι τελευταίοι που μπορείτε να κρίνετε τέτοιου είδους συμπεριφορές για τον απλούστατο λόγο ότι έχετε μεταλλαχθεί σε ένα κόμμα μη πατριωτικό, μη λαϊκό, σε ένα κόμμα που δρά ενάντια στα εθνικά και λαϊκά συμφέροντα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ρατούλη. Κυρία Υπουργέ, έχετε, αν θέλετε, λίγα λεπτά. Πόσο χρόνο θέλετε? Ένα πεντάλεπτο. Ευχαριστώ. Κύριε Ρατούλη, ο μοναδικός σκοπός για την εισαγωγή της κάρτας του πολίτη είναι η μείωση, ο περιορισμός της αυτοπρόσωπης παρουσίας των πολιτών κατά την εξυπηρέτησή τους από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτή είναι η ράτσιο της εισαγωγής της. Εσείς ο ίδιος όμως... Κύριε Ροντούλη, σας παρακαλώ πολύ, κύριε Ροντούλη, δεν θα διακόψετε καθόλου. Κατά τη σημερινή διαδικασία, κύριε Ροντούλη, φάσκετε και αντιφάσκετε. Έχετε πέσει απέναντι στον ίδιο στον εαυτό σας αντιφάσεις. Ο ίδιος κατά την πρωτομιλία σας αναγνωρίσατε τα σημαντικά ωφέλη που επέρχονται για τη δημόσια διοίκηση από την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, από τον περιορισμό της αυτοπρόσωπης παρουσίας του πολίτη, που κι εσείς ακριβώς αναγνωρίζετε ότι είναι και αιστεία διαπλοκής και διαφθοράς και, εν πάση περιπτώσει, και των καθυστερήσεων που υπάρχουν. Υπάρχουν ευτυχώς και τα πρακτικά, τα γραπτά μένουν, κύριε Ροντούλη. Μπορείτε να καταθήκετε και να τα δείτε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε σώσει τα σφρένα και ακόμα και μπορούμε και να καταλαβαίνουμε και να θυμόμαστε. Ναι, και το παραδεχτήκατε ότι πραγματικά, καταρχήν τουλάχιστον, και σας ευχαριστούμε που μας αναγνωρίσετε αυτό, προκύπτουν από την εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ωφελήματα για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία βέβαια στη συνέχεια εσείς προσπαθήσατε να ανατρέψετε. Απορώ ακόμη όμως και εξίσταμε και ειλικρινά συμφωνώ και επαυξάνω με όσα είπε προηγουμένως ο κοινοβουλευτικός μας ο εκπρόσωπος, ο κ. Ευθυμίου, για τον φτηνό, θα έλεγα πάντα εγώ, λαϊκισμό. Ότι πραγματικά πώς όλα αυτά τα ζητήματα που έχουν σχέση αποκλειστικά και μόνο με τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης συνάδουν και έχουν κάποια σχέση και κάποια επαφή με τη θρησκευτική ελευθερία, με τη θρησκευτική συνείδηση και με οτιδήποτε άλλο επισέρχεται σε αυτό το τομέα. Πάντως, κύριε Ροντούλη, να σας πω κάτι το εξής.
Ακόμα και η ίδια η Εκκλησία της Ελλάδος, με την οποία εμείς ήρθαμε σε επίσημο διάλογο, ανέφερα προηγουμένως κατά την πρωτομιλία μου, φαίνεται ότι δεν έγινε αρκούντως κατανοητό. Ότι κάναμε διαβούλευση συγκεκριμένη και με την ειδική Συνοδική Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Εκκλησίας της Ελλάδος, καθώς και με την Συνοδική Επιτροπή των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων. Και μας έθεσαν ως επιτακτικό το ζήτημα σε ό,τι αφορά την αποδοχή ή μη της κάρτας του πολίτη, όχι όλα αυτά στα οποία εσείς αναφερθήκατε. Ουδόλως οι άνθρωποι της Εκκλησίας δεν συνάδουν αυτό που εσείς λέτε με τις σκεφτικές ελευθερίες. Μας έθεσαν ως πρωταρχικό ζήτημα την ύπαρξη στο σύστημα της κάρτας του πολίτη ή όχι barcode, δηλαδή του κώδικα αυτού του συγκεκριμένου. Και τους διαβεβαιώσαμε, όπως διαβεβαιώσαμε βεβαίως σήμερα και όλους τους Έλληνες πολίτες διαμέσου του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ότι από κανένα στάδιο της προετοιμασίας για την εφαρμογή της κάρτας του πολίτη δεν προκύπτει η αναγκαιότητα της ύπαρξης και της εγκατάστασης ενός συστήματος barcode. Αυτή είναι η διαβούλευση που κάναμε και αυτό μας έβαλαν οι άνθρωποι της Εκκλησίας ως επιτακτικό για την αποδοχή της ή όχι. Επομένως, εμείς για μια ακόμη φορά, εδώ σήμερα στο Κοινοβούλιο, σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα υπάρχει γραμματός κώδικας σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της κάρτας του πολίτη. Θα το ξαναπώ ότι αυτό αποβλέπει και μόνο. Και εδώ θέλω να το κρατήσουμε. Η χρήση της είναι αποκλειστικά για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης. Σε κανέναν άλλο σκοπό δεν αποβλέπει από αυτούς που εσείς αναφέρατε, κύριε Ροντούλη. Δεν έχουμε καμία δεύτερη ή τρίτη σκέψη. Ο μοναδικός σκοπός είναι αυτό. Δεν είναι καινοτομία για την παγκόσμια κοινότητα. Σας το ξαναλέμε ότι προσπαθούμε να προσαρμόσουμε στην ελληνική ένωμη τάξη μια εφαρμογή η οποία υπάρχει και λειτουργεί στη σωρία, θα λέγα, στην πλειοψηφία των κρατών του σύγχρονου κόσμου. Και αναφέρομαι βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ανέφερα προηγουμένως στον κατάλογο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ακόμη και σήμερα εφαρμόζουν την Κάρτα του Πολίτη. Και ο αποκλειστικός σκοπός είναι να βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων προς τον πολίτη υπηρεσιών. Και βεβαίως να μειώσουν και τα φαινόμενα της διαπλοκής και τη συναλλαγή που υπάρχει με πολλούς δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι ακριβώς εκμεταλλευόμενοι, όπως είπα και στην πρωτομιλία μου, και την αδυναμία και την άγνοια ορισμένων πολιτών, προσπαθούν μέσα από διάφορα τερτύπια να αποκομίσουν παράνομα ωφέλη και τίποτα άλλο. Αλλά θα κλείσουμε μια γενική παραδοχή, ότι όλοι μας κρινόμαστε από τα έργα. Βεβαίως και τα λόγια έχουν τη σοβαρότητά τους, οπωσδήποτε έτσι, και θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Αλλά αφήστε να δείτε. Όταν θα φέρουμε το νομοσχέδιο, τις λεπτομέρειές του, το πρόγραμμα της εφαρμογής και να μιλήσουμε εδώ, σε αυτή την αίθουσα πάλι, εμείς θα είμαστε πάλι, να μιλήσουμε για τις λεπτομέρειες της εφαρμογής του και να επιλύσουμε εκεί τις οποιασδήποτε άλλες λεπτομέρειες και, αν θέλετε, απορίες σας έμειναν μετά από αυτή την ομολογουμένως αναλυτική, έτσι, εξαντλητική συζήτηση που κάναμε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ την Υπουργό, την κυρία Θεοδόρα Τζάκρη. Κανονικά ολοκληρώνεται η συζήτηση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του λαού, τον κύριο Αστέριο Ροντούλη, ο οποίος έχει τρία μόνο λεπτά. Είναι αρκετά, δεν θα αναφερθείτε προσωπικά σε κανένα. Όχι, επί της επίκαιρης ερώτησης και στο ύψος του στυλ, βεβαίως, του θεσμικού, της αξιοπρέπειας που σας διακρίνει. Νομίζω, κύριε Ροντούλη, έχετε τρία λεπτά. Έγινε μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης να απαντηθούν ζητήματα που δεν ετέθησαν από την πλευρά του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Κανείς εκ των συναδέλφων, για παράδειγμα, δεν αναφέρθηκε στο ζήτημα του γραμμωτού κώδικα. Βεβαίως, επανήλθε και ξαναεπανήλθε το θέμα δια των επισήμων χιλέων εντός της αιθούσης. Εν είδη απολογίας, νιώθουν την ανάγκη να απολογηθούν οι άνθρωποι και απαντάνε σε ζητήματα που δεν τίθενται. Πρώτο σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο. Μετεφέρθησαν εντός της αιθούσης, κύριε Πρόεδρε, επιχειρήματα ΠΑΣΟΚ, από μένα τον ίδιο, τα οποία στη συνέχεια προσπάθησα και να αποδομήσω. Η κυρία Υπουργός, κακώς πράτουσα, θεώρησε ότι η αναφορά στην επιχειρηματολογία ΠΑΣΟΚ συνιστά και αποδοχή ταύτης. Μέγιστο λάθος λογικής, κυρία Υπουργέ. Το να αναφέρονται τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς στην αίθουσα
είναι μια ορθή πρακτική για να καταλαβαίνει ο κόσμος την αντίθετη άποψη. Πού στέκεται η αντίθετη άποψη? Δεν συνιστά αποδοχή της θέσεως ΠΑΣΟΚ, λοιπόν. Τώρα, αναφερθήκατε, και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε στην ιεραρχία της Ελλάδος, ότι κάνατε συζητήσεις, διαβουλεύσεις κλπ. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει επίσημη ανακοίνωση της ιεραρχίας που λέει ότι η ιεραρχία της Ελλάδος παρακολουθεί στενά και με ανίστακτο ενδιαφέρον, αυτή είναι η έκφραση του Αρχιεπισκόπου, τα τεκτενόμενα, τις εξελίξεις γύρω της Ιεράς Συνόδου, βεβαίως, γύρω από το ζήτημα αυτό της κάρτας του πολίτη. Και θέτει δύο ζητήματα, κύριε Πρόεδρε, δύο ζητήματα. Πρώτον, το ζήτημα της κατοχύρωσης της ελευθερίας του ανθρωπίνου προσώπου, για το οποίο δεν ακούσαμε να πείτε κάτι. Δεν είπατε κάτι. Και το δεύτερο, και πάρα πολύ σημαντικό, αναφέρεται η ιεραρχία, πάντα η Ιερά Σύνοδος της Ελλάδος, αναφέρεται στην υποχρεωτικότητα ή μη της κατοχής της κάρτας αυτής. Και σήμερα εσείς μας είπατε ότι βεβαίως ως προς τη χρήση της προαιρετική, αλλά ως προς τη λήψη της υποχρεωτική. Νομίζω ότι έρχεστε σε πλήρη αναντιστοιχία με την ιεραρχία της Ελλάδος, σε χάσμα, σε μεγάλη διαφορά, γιατί απλούστατα κινείστε σε μία εντελώς αντίθετη γραμμή. Πρέπει εδώ να καταλάβετε ότι δεν θα βρείτε απέναντί σας μόνο έναν πολιτικό σχηματισμό, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Εμάς θα μας βρείτε απέναντι ούτως ή άλλως. Θα βρείτε απέναντι και την ιεραρχία, θα βρείτε απέναντι και το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής μόνο. Με θλίβει ιδιαιτέρως, και το λέω υπό την έννοια του κοινοβουλευτικού ανδρός, η απουσία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από τη σημερινή συζήτηση. Η συνεισφορά του στο διάλογο θα ήταν πράγματι εποφελής και χρήσιμη. Εντάξει, κύριε Ροντούλη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί της 34 κάθετος, 19 κάθετος, 14 Τρίτου 2011. Επίκαιρης επερωτήσεως, και ρωτάτε το Σώμα εάν δέχεται να λύσουμε τη συνεδρίαση. Με την συνένεση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση για την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011 και ώρα 18, με αντικείμενο εργασιών, πρώτον, συζήτηση αναφορών και ερωτήσεων, και δεύτερον, νομοθετική εργασία σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη που σας έχει διανεμηθεί.